Ο αθλητής του παρκούρ Μίμης Θεοδωρίδης κατέκτησε την πρώτη θέση συμμετέχοντας σε ένα διαγωνισμό παγκοσμίου επίπεδου, ο οποίος διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, φέρνοντας στην κορυφή την καβάλα και μάλιστα μέσα από ένα άθλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Πήρα μέρος σε ένα online διαγωνισμό, γιατί μετά τον κορονοϊό δεν επιτρέπονται οι εκδηλώσεις, ας πούμε, οπότε γίνονται όλα διαδικτυακά. Ένας διαγωνισμός παγκοσμίου επίπεδου που έγινε από μια ομάδα στην Αμερική, όπου βιντεοσκοπήσαμε μια διαδρομή και τη στείλαμε. Έτσι έφτασε στο τελικό μέσω κάποιας διαδικασίας ψηφοφορίας και κριτών και κατάφερα να πάρω την πρώτη θέση σε αυτό. Ο ίδιος εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει το παρκούρ και πότε ακριβώς ήταν η πρώτη του επαφή με το άθλημα. Το παρκούρ είναι τέχνη της φυγής. Είναι ένα άθλημα γαλλικής προέλευσης. Μετατόπισε από το σημείο Α στο σημείο Β με τον ταχύτερο τρόπο και πάντα με ασφάλεια. Εσύ πώς ξεκίνησες την πρώτη σου επαφή με το παρκούρ, τι είδες και είπες, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ είχα γενικά επαφή με τον αθλητισμό από μικρός, έκανα τραμπολίνο, ενώ όργανη γυμναστική. Μέχρι τα 12 μου που σταμάτησα, από τη στιγμή που είδα κάποια παιδιά να κάνουν κάποιες τούμπες έξω. Οπότε λέω θα ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια τότε δεν γνώριζα ούτε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί ούτε τίποτα, απλά το έκανα. Και με τα χρόνια σιγά σιγά εξελίχθηκε περισσότερο σαν άθλημα και λίγο πιο επαγγελματικά. Έχεις χτυπήσει ποτέ σοβαρά? Σοβαρά δεν έχω φτάσει μέχρι σπάσιμο, αλλά έχω στραμπουλήξει, έχω κάνει κάποια πεσήματα που θεωρούνται σοβαρά. Το βραβείο σίγουρα ήταν η πρώτη του μεγάλη νίκη, αλλά ο ίδιος ευελπιστεί να φέρει κι άλλες στο μέλλον. Θέλεις να φτάσεις, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Γενικά θέλω να κυνηγήσω τους διαγωνισμούς, είναι κάτι που μου αρέσει, τα ταξίδια, να τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Στο μέλλον δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, τώρα αυτή τη χρονιά δεν έχουμε και πολλές επιλογές, θα μείνουμε εδώ. Από την επόμενη χρονιά στοχεύω αρκετά ψηλά, ίσως και Ολυμπιακούς. Σύμφωνα με το Μίμη, δεν υπάρχουν υποδομές στην καβάλα, προκειμένου οι μικροί θαυμαστές του αθλήματος να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα. Για την καβάλα είναι κάτι που δεν θα το συνιστούσα, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν μπορείς να μάθεις παρκούρ με κάποιο δάσκαλο. Και εγώ είμαι αυτοδίδακτος, μόνος μου έμαθα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκα. Σε άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη και Αθήνα υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχουν γυμναστήρια και υποδομές όπου μπορούν να μάθουν με ασφάλεια αυτό το άθλημα. Εδώ στην καβάλα είμαστε λίγο πίσω, να το πω, δεν έχει κοινό, οπότε δεν το συνιστώ στους γονείς, ας πούμε. Ίσως να κάνεις εσύ την αρχή και να φέρεις το παρκούρ στην καβάλα. Ίσως, θα μπορούσε, γιατί όχι.